Γεια σας παιδιά, Check ο Κώστας εδώ. Το σημερινό βίντεο είναι βίντεο vlog. Ε, αφορμή είναι ένα περιστατικό που έγινε χθε και μπορώ να πω ότι με έβαλε σε σκέψη γιατί έχω δει πολλά πράγματα και θα ήθελα να τοποθετηθώ. Ε, Μότερα το καινούργιο μου βίντεο, ένα πολύ ωραίο βίντεο σχετικά με κάποια unboxing από το παρελθόν, θα σας αρέσει. Ε, και εκεί που το μότερα ακούω τον ήχο τη ειδοποίηση, επειδή το έχω κλειστό το Facebook, μου χτυπάει από το κινητό και μπαίνω και τσεκάρω. Ε, και βλέπω κατευθείαν ένα. Ωραία! Ασχολήσαμε το YouTube. Από ένα παιδί επειδή δεν έχουμε μηνύματα στο facebook, στη σελίδα μου, στο προφίλ μου βασικά ε, λέω ναι κάνω κανένα βίντεο και αυτό που και που και μου πετάει κατευθείαν ένα καπάκι μπαπ πάρε ένα βίντεο, κανάλι, τι ήταν ακριβώ δεν θυμάμαι και από κάτω like και subscribe το βλέπω εδώ, το βλέπω εκεί επειδή μου έχουν στείλει κι άλλα παιδιά, και κάνα δύο παιδιά το έχουν κάνει αυτό στο παρελθόν ε, και να σα πω, υπάρχουν δύο-τρει τρόποι να αντιδράσει κάποιο. Είτε απλά θα το αγνοήσει όπω κάνουν οι περισσότεροι και θα προσπεράσουν, είτε θα τον βρει και θα εκτεθεί κι εσύ και αυτό χωρί κανένα λόγο. Είτε υπάρχει και η τελευταία δόση που όλο παραδόξω δεν διαλέγει κανένα να κάνει. Απλά αν μπορεί κάποιο να δώσει μια φιλική συμβουλή σε αυτόν που το κάνει. Ε, εγώ διάλεξα το τρίτο πράγμα και. Έστειλα, λέω, να σου πω κιόλα, συγγνώμη, λέω στο παιδί, φιλικά, ε, μην με παρεξηγήσει, αλλά δεν είναι ευγενικό να μπαίνει κάποιον να του πετάς ούτε καν χωρί γεια, χωρί τίποτα. Πάρτο και κάνε like και subscribe. Ακόμα και εκπαιδευτικό και καλό περιεχόμενο να έχει, από τη στιγμή που είσαι τόσο αγενή, δεν προκείται κανένα να κάτσει να ασχοληθεί μαζί σου. Και αυτό το συγκεκριμένο βίντεο θέλω να το κάνω σαν οδηγία και για του υπόλοιπου οι οποίοι έχετε σκοπό να ασχοληθείτε με το YouTube, ασχολείστε και κάνετε αυτό το πράγμα. Δεν είναι ευγενικό να πα και να λε: ρε φίλε, πάρε τσάκα το πέτατο στα μούτρα και κάνε like και subscribe. Αν κάποιο έχει καλή δουλειά, σαφώ και θα αναδειχθεί. Δεν είναι κακό να στείλει το, το σου ωραία ευγενικά και να πει: Γεια σου, Κώστα, ε, ή αχ Χ, β, β. Έχω αυτό το, το κανάλι, ξεκίνησα και θα ήθελα να μου πει κάποιε συμβουλέ. Όπω και πολλά παιδιά μου έχουν στείλει. Όχι ότι ήχο, Τρομερή εμπειρία και τρομερή γνώση, αλλά αν μπορώ κάποια πράγματα να βοηθήσω, κάποιον βοηθάω. Και έχω δώσει κάποιε συμβουλέ σε κάποια παιδιά για εξοπλισμό, για πώ να στείνονται, για το τι να κάνουν. ωραία, ευγενικά. Ε, δεν μπορεί κάποιο να περιμένει με το που θα πετάξει μέσα στην αγένεια κάτι, ο άλλο να ασχοληθεί σοβαρά μαζί του. Τέλο πάντων, εγώ είπα στο παιδί ότι δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι σωστό, μάλλον αυτό, γιατί είναι εντελώ αγενέ και πολλοί θα τον πάρουν στα τέτοια. Ε, και μου λέει από κάτω σαν απάντηση, έτυχε. Και λέω, τι έτυχε ρε παιδί μου, πώς γίνεται να τύχει από τη στιγμή που ως άνθρωποι ελέγχουμε τις συμπεριφορέ συμπεριφορές μας, πώς γίνεται εγώ να πάω να σκοτώσω κάποιον και να πάω να πω τυπο, στη μάνα του και στον μπαμπά του μετά, συγγνώμη έτυχε. Τι θα πει έτυχε, τι θα πει τυχαίνει, ζούμε, αυτό που με νευριάζει και πραγματικά νευρίασα, άσχετα άμα ήμουν όσο πιο γενικό μπορούσα χθε. Ε, ζούμε σε, ένα, σε μια εποχή και το βλέπω το κακό ότι γενικεύεται και είναι μας όλοι. Πώς γίνεται να όλοι να έχουμε δικαιώματα αλλά κανένας να μην έχει ευθύνε σε, σε, αυτό το μέρος. Δηλαδή ρε παιδί μου όλοι θέλουμε να μας προσέχουν, όλοι θέλουμε να είναι από πάνω μας όμως εμείς δεν σκεφτόμαστε τον άλλον. Δεν σκεφτόμαστε πώς θα τη δρούσαμε εμείς εάν ζητούσαμε από τον άλλον να κάνει κάτι για μας ή το ίδιο πράγμα που θα θέλαμε κάποιος να κάνει σε εμάς να το κάνουμε εμείς τον άλλον πιστεύουμε όλοι ότι μα χρωστάνε όλοι. Νομίζω ότι είναι η πιο λάθο νοοτροπία που έχει περάσει και το κακό είναι ότι περνάει και στου μικρού φίλου μα, οι οποίοι καλώ ή κακώ βλέπουν. Ε, κάνουμε το YouTube, κάνουμε τα κανάλια για την πλάκα μα και εγώ για την πλάκα μου το κάνω. Όμω, όσο μεγαλώνει ένα κανάλι και βλέπει ότι έχει αντίκτυπο στου ε, μικρού μα φίλου και στου μεγάλου. Οι μεγάλοι εντάξει είναι λίγο πιο όρημοι. Οι μικροί μα φίλοι είναι λίγο πιο ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα. Όμω, νομίζω ότι Κυρίω δεν ξέρω, λίγο βγαίνω εκτό από τα νερά μου, αλλά ίσω φταίει ότι εν μέρει είμαι και καθηγητή φυσική και μαθηματικών και με πειράζει λίγο παραπάνω το όλο θέμα. Ε, απλά νομίζω ότι πρέπει να λίγο κάποια πραγματάκια να λέγονται. Ωραία, τα κάνουμε όλα αυτά για την πλάτα μα, αλλά ε, αν μπορεί κάποιο να πάρει αυτό το βίντεο σαν ε, οδηγό, α το πάρει ίσω, δεν ξέρω. Λοιπόν. Εμένα χθε αυτό με επηρέασε αρνητικά. Μου έχουν στείλει και άλλα παιδιά το ίδιο πράγμα ακριβώ με την ίδια νοοτροπία. Και απάντησε όλου ευγενικά όπω μπορούσε, γιατί ρε παιδί μου, ξέρω ότι κάποιο δεν θα του δώσει καν σημασία και απλά αυτό θα διαιωνιστεί. Γι' αυτό είναι καλύτερα να πει στον άλλον αυτό που σε ενοχλεί. Τέλο πάντων, απλά προ του μικρού μα φίλου, όσοι βλέπετε, εάν θέλετε συμβουλέ, το κανάλι μου είναι διαθέσιμο όπω και όλων των άλλων ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό. Στείλτε ένα ευγενικό μήνυμα. Επίση, κάτι άλλο το οποίο πραγματικά και σκεφτόμουν τώρα αυτό το βίντεο τόση ώρα να το κάνω, να μην το κάνω, αλλά πραγματικά δεν ξέρω. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπω και εκνευρίζομαι. Ε... Όλοι ξεκινάνε μικροί μεγάλοι να στέλνουν ένα, μήνυμα να σου απαντήσουν. Και εγώ έχω στείλει σε πολλά άτομα που θαυμάζω πραγματικά και του λε: Γεια σου, τι κάνει, ευχαριστώ που κάνει αυτό που κάνει ή μ' αρέσει αυτό που κάνει. Επειδή μου αρέσουν πολλά κανάλια και θαυμάζω πολύ κόσμο στο, στο, YouTube για τη δουλειά που κάνει και για την ποιότητα που προσφέρει. Και έχω στείλει ευχαριστήρια μηνύματα όπω και κάποια παιδιά έχουν στείλει και σε μένα. Ε, αλλά όλο με μια ειδική αρχή. Έχω δει πολλά παιδιά να στέλνουν μήνυμα και να λένε ρε, ρε, πες μου αυτό, ρε, θέλω να πάρω αυτό το πληκτρολόγιο. Καλώς ή κακώς. Οι περισσότεροι που μαζί είμαστε μια αλφα ηλικία, δηλαδή είμαι 27 στα 28. Οι περισσότεροι μικροί μας φίλοι είναι 10, 11, 12, 13. Καλό ή κακό, δεν είμαστε στο ίδιο ηλικιακό έυρο. Οπότε, λίγο, βλέπω ότι όσο περνάει ο καιρό, η ευγένεια χάνει του ανθρώπου. Εάν θέλετε να στείλετε, να απαντήσετε σε κάποιον ε, ή να του πείτε οτιδήποτε, απλά προσπαθήστε να είστε λίγο ευγενικοί. Η ευγένεια πολλέ φορέ κερδίζει και ρίχνει και κάστρα. Αυτό. Βλέπω ότι όσο περνάει ο καιρό, όλο αυτό πάει από το κακό στο χειρότερο. Τα παιδιά μεγαλώνοντα, τουλάχιστον όχι όλα, έχω γνωρίσει παιδιά πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολύ μετρημένα, αλλά η πλειοψηφία, καλό ή κακό, είναι εντελώ αγενή. Πείτε ένα γεια τουλάχιστον πριν να στείλετε ένα μήνυμα. Τώρα βλέπετε, χτυπάνε κυλάδε εδώ και και Τέλο πάντων. Ε. Ζούμε σε εποχέ τι οποίε δεν, έχουμε καθόλου βγαίνει. Όλοι πιστεύουμε ότι όλοι μα χρωστάνε. Μαντέψτε, κανένα δεν χρωστάει σε κανένα τίποτα. Ο καθένα είναι υπεύθυνο για τον εαυτό του και γι' αυτό πρέπει τουλάχιστον όπω θα θέλαμε να μα συμπεριφερθούν, να μπορούμε να συμπεριφερθούμε και εμεί τον άλλον. Ξέρω ότι πολλοί από εσά θα κατακρίνετε αυτό το βίντεο, πολλοί θα πατήσετε dislike, unsubscribe ή οτιδήποτε. Να σα πω την αλήθεια, καλό κακός, κακό, κάντε ό,τι θέλετε, τι καταλαβαίνετε. Αλλά κάποια πράγματα πιστεύω ότι αξίζει να υποθούν. Ε, προσπαθήστε να είστε πιο ευγενικοί. Προσπαθήστε να είστε λίγο πιο, πιο συνεπεί σε αυτά που λέτε και στο πώ τα λέτε. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Το συγκεκριμένο περιστατικό θα μου πει κάποιο: Εκεί τι έγινε, είναι κοινό φαινόμενο. Ναι, όμω από κάπου πρέπει να, να αρχίσει να μπαίνει μια σειρά. Τώρα θα μου πει κανένα: Καλά, και ποιο είσαι εσύ που θα κάτσει να πει στον άλλον τι και πώ να το κάνει. Κανένα δεν είμαι. Απλά το θέμα είναι ότι τουλάχιστον θα ήθελα, εάν κάποιο θέλει να μου στείλει μήνυμα ή οτιδήποτε. Να είναι ευγενικό. Σε όλου απαντάω, σε όλου έχω τη θέληση να κάτσω να ασχοληθώ. Όπω βλέπετε, τα μηνύματα όλων από κάτω είναι απαντημένα. <Κι> Δεν υπάρχει άνθρωπο που θα μου πει κάτι και να μην το απαντήσω, εκτό και άμα πέσει η χαμό και λίγο ξεχαστώ. Αλλά κατά 99% όλοι έχετε πάρει από μία απάντηση. Λίγο ευγένεια. Η ευγένεια είναι αρχοντιά. Γι' αυτό, τουλάχιστον αν γίνεται, προσπαθήστε να είστε λίγο ευγενικοί. Αυτό. Ε, συγγνώμη άμα επεκτάθηκα πάρα πολύ στο βίντεο, αλλά αυτό ήθελα να πω, το είπα, τέλος. Και κάτι ακόμα ένα τελευταίο πράγμα, γιατί έχω προσέξει και προσυζητήσεις με άλλα παιδιά που έχουν κανάλια στο YouTube. Ε, πολύ. Επειδή όταν μπήκε ένα διαγωνισμό ή οτιδήποτε, θέλετε να δείτε ε, τα, τα subscribe του καθενό. κάθεστε, πατάτε subscribe, 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 για να δείτε τι γίνεται. Υπάρχει ένα απλό τρόπο. Με το που μπείτε στο κανάλι του, του καθενό, στο πλάι, πάνω εκεί που λέει βίντεο, λίστε και αυτά, όλα αυτά, στην άκρη έχει ένα about σχετικά. Πατήστε εκεί πάνω, λέει ακριβώ πόσα views έχει ο ένα, πόσα subs έχει αυτό που έχει το κανάλι. Είναι ο πιο εύκολο τρόπο. Από να μπαίνει σε ταλαιπωρία, subscribe, unsubscribe, subscribe, unsubscribe, νομίζω ότι είναι ο πιο εύκολο τρόπο για να δείτε τι έχει το περιεχόμενο κάποιου σε views και subs. Αυτό, απλά θέλω να το πετάξω και αυτό στο τέλος του βίντεο, γιατί έχω κάνει κάποιες σχετικές συζητήσεις και έχω δει ότι πολλά άτομα τα ενοχλεί αυτό, οπότε το αναφέρω και αυτό. Λοιπόν, τσεκτεκνά, ήμουν ο Κώστας, περιμένω ότι έρχεται καινούργιο βίντεο unboxing, πραγματικά θα σας εντυπωσιάσει πάρα πολύ, είναι πολύ ωραίο, πολύ προσεγμένο. Ήδη έχω κάνει μια φωτογραφία, έχω ανεβάσει στο κανάλι στο facebook. Αυτά. Ευγένεια. Σας παρακαλώ λίγο να είστε ευγενικοί και πιστέψτε με ότι ό,τι και να έχετε να πείτε, ακόμα και άσχημα πράγματα να πείτε στον άλλον, αν τα πείτε ευγενικά, μπορεί στο τέλος, σίγουρα θα σας ακούσει, μπορεί να βγει κάτι καλό. Λοιπόν, αυτά. Τσεκ now. Κώστας, γεια σας. Να έχετε μια όμορφη μέρα.